Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση των γεγονότων που είναι και πάρα πολλά. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Γιάννης Αλμπάνης εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και Γιώργος Καρελιάς, δημοσιογράφος επίσης από Skype. Καλησπέρα, Γιώργο. Να ξεκινήσω με τον απομακρυσμένο συνάδελφο, με τον Γιώργο, να μου κάνει ένα πρώτο σχόλιο για το τι είναι αυτό που είδαμε το Σαββατοκύριακο, τι είναι αυτό που βλέπουμε πλέον σε αυτό το χώρο. Αυτό που βλέπουμε είναι τα απόνερα του ιστορικού ατυχήματος που συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το Σεπτέμβριο. Εννοώ φυσικά την εκλογή Κασελάκη. Τότε ετέθησαν οι βάσεις αυτών που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή η εκλογή Κασελάκη άνοιξε κι άλλο την πληγή που υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υποτίθεται ότι έγινε για να την επουλώσει. Θυμάστε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Τσίπρα, παραμερίζω, ναι, για να περάσει το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή του Κασελάκη και τα διέλυσε όλα. Αυτά που βλέπουμε σήμερα εγώ πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Κασελάκης ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνώριζε κανείς σχεδόν στην Ελλάδα. Ήταν εντελώς άσχετος με την αριστερά. Και σε αυτόν τον άνθρωπο πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν τα μισά, τον υποστήριξαν και του δέχτηκαν την προθυμία του να είναι υποψήφιος. Τον εξέλεξαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Αυτό το ιστορικό ατύχημα που έγινε πέρσι οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Τώρα μένει να φανεί εάν αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες θα ξεμπλέξει τα πράγματα, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα έχουμε μια κανονικότητα πλέον στην πολιτική ζωή. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα κόμμα της αριστεράς όπως τον περιγράφουμε και ο Κασελάκης θα δούμε τι μπορεί να είναι, γιατί ο Κασελάκης είναι λίγο απ' όλα, είναι σαν την Coca-Cola που πάει με όλα. Θα δούμε πού θα καταλήξει ο Κασελάκης. Κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν έχει καμία ελπίδα ο Κασελάκης να εκφράσει αριστερούς ψηφοφόρους. Αλλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς απολυτικ, ξέμπαρκους ψηφοφόρους που γοητεύονται από τη φάτσα, από τα πρωινάδικα, θα δούμε τον Κασελάκη να παίζει σε αυτό το τοπίο και όχι βέβαια στο τοπίο της αριστεράς. Γιάννη. Ναι, νομίζω καταρχάς ότι δεν είναι. Να πούμε τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι ότι ίσως ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή παραπάνω από ό,τι χρειάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα ποσοστά τους ρυκνώνται. Είναι ακόμα τυπικά βέβαια αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι τις επόμενες μέρες. Και μάλιστα θα εκπέσει από το στάτους της αξιωματικής αντιπολίτευσης με έναν μάλλον φεδρό τρόπο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα ο χώρος αυτός έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Το βλέπουμε δημοσκοπικά και τώρα διασπάται και θα δούμε πώς θα μοιραστούν τα ημάτια. Άρα κάνουν περισσότερο φασαρία από τους αναλογεί. Για όποιος κάνει ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά, σε αυτές τις μέρες έχει κάνει υπερορίες τρομακτικές. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί. Ο όγκος, το μέγεθος της ενασχόλησής μας είναι μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική πολιτική υπόσταση αυτών που συμβαίνουν και των προσώπων που πρωταγωνιστούν. Υπήρξε πολιτική υπόσταση όσα έχουν συμβεί, γιατί εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι πολύ καμαρίλα και λιγότερο πολιτικό. Το διακύβευμα, το τελικό μπορεί να ήταν πολιτικό, αλλά το έτσι όπως έγινε. Σωστή, η παρατήρηση είναι σωστή. Υπάρχει ένα πολιτικό περίβλημα, αλλά όσοι βρεθήκαμε, ας πούμε, την Παρασκευή το απόγευμα στο βράδυ στο Γκάζι, στο έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είδαμε δεν ήταν. Ήταν πρωτοφανές. Δεν ξέρω τι λέξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Να το πούμε ζούγκλα, να το πούμε reality, να το πούμε εκπομπή της Άνιτα Σπάνια. Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει, αλλά πολιτική διαδικασία δεν ήταν. Και μάλιστα της αριστεράς δεν ήταν σε καμία, σε καμία περίπτωση. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με την παθογένεια του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και ότι βγήκε ο Κασελάκης και ότι έγινε όλη αυτή η διαχείριση μέχρι τώρα, αλλά και ότι επί πολλά χρόνια έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα και τοξικότητας και εχθροπάθειας και προσωπολατρείας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πριν εκλεγεί ο Κασελάκης επί Τσίπρα. Έχει να κάνει και με τον τυχοδιοκτισμό
του πολιτικού προσωπικού αυτού του κόμματος. Έχει να κάνει όμως και με τη γενική κρίση της πολιτικής. Υπό μία έννοια, αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια έκφανση γεγονότων, παθογένειών και κρισιακών φαινομένων που βλέπουμε και σε άλλες χώρες και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι η έντασή τους και η έκτασή τους είναι πρωτοφανούς χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στο πρόσφατο παρελθόν άλλο παράδειγμα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης που εξαϊλώνεται με τόσο γρήγορα, μόλις 5 μήνες από τις εκλογές. Μόνο η ΕΔΙΚ το 77-81 μπορούμε να πούμε. Όχι, ξεχνάς το 2015, το ξεχνάς. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 4,68. Όχι τόσο γρήγορα όμως. Σε διάστημα από το 9 μέχρι το 12, σε 3 χρόνια. Μέσα σε 3 χρόνια. Εδώ μιλάμε τώρα για μερικούς μήνες όμως. Εδώ λέω ότι έχουμε ένα κόμμα, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό. Βέβαια. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν. Ήταν όμως τότε η χρεοκοπία και ότι το κόμμα αυτό που υποσχέθηκε, που είχε πει ότι οι λεφτά υπάρχουν και το κόμμα των μείων προνομιούχων, έφερε το μνημόνιο και άσκησε μια πολύ σκληρή πολιτική. Φορτώθηκε και την αμαρτία ενός πολιτικού συστήματος. Της χρεοκοπίας. Εδώ δεν έχουμε όμως ένα εξωτερικό γεγονός. Και με την ΕΔΙΚ το 77-81 ήταν η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, ήταν ότι άλλαζε το πολιτικό σκηνικό, είχε αλλάξει η κοινωνία και διήρκησε πιο πολύ αυτή η πτώση. Ναι. Από το 13 στο 0,8 που πήρε Γιώργο, ο Ζήγρης. Τώρα εδώ είναι, είναι ένα κόμμα που αυτοκτονεί μόνο. Σε απευθείας σύνδεση. Γιώργο, αυτούς που βλέπουμε να φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ταυτότητα. Είναι το λεγόμενο άνοιγμα του Τσίπρα προς τον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή αυτοί είναι που φεύγουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Τα πρόσωπα δηλαδή. Κοίταξε, δεν είναι πρωτοφανή αυτά τα φαινόμενα, όπως είπα και προηγουμένως. Και αυτά τα πρόσωπα μπορούμε να πούμε ότι περιγράφουν το φαινόμενο του τυχοδιοκτισμού. Αυτά τα πρόσωπα έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ όταν εκείνο ήταν στην πτώση του, πήραν στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην άνοδο και θα κυβερνούσε, και τώρα προφανώς βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον στον ΣΥΡΙΖΑ και επιδιώκουν να πάνε στον κύριο Κασελάκη να φτιάξουν ένα κόμμα το οποίο θα μακροημερεύσει. Θέλω να πω το εξής πάνω σε αυτό. Η πολιτική ζωή της χώρας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το φαινόμενο της πολυδιάσπασης. Βλέπουμε δηλαδή πολλά κόμματα στα δεξιά, στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, πολλά κόμματα και στα αριστερά, μικρά, λίγο μεγαλύτερα, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρουμε που θα κατασταλάξει. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να το δούμε με φόντο τις επόμενες εκλογές. Νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε από εδώ και πέρα, γιατί εκεί ίσως φτάσουμε σε κάποιο πολιτικό αδιέξοδο. Αν έχουμε δηλαδή καθένας που εμφανίζεται να φτιάχνει από ένα κόμμα, και επειδή βρισκόμαστε σε φάση που οι ψηφοφόροι διαλέγουν ακόμα και κόμματα τα οποία μέχρι πρότινος θα λέγαμε δεν είχαν καμία τύχη, μπορούμε να πούμε από τώρα με βεβαιότητα ότι το βράδυ των επόμενων εκλογών θα ψάχνουμε να δούμε ποια κόμματα θα μπορούν να συνεργαστούν και να συγκυβερνήσουν. Σύμφωνοι. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τώρα διάθεση συνεργασίας στο χώρο. Μπορείς να το επαναλάβεις. Αν υπάρχει, λέω, διάθεση συνεργασίας στο χώρο, βλέπεις ότι να υπάρχει διάθεση συνεργασίας από κάποιον. Το λέω γενικότερα, όχι συνεργασία σε αυτό το χώρο. Και ο Μητσοτάκης θα αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Και ο Μητσοτάκης, αν υποθέσουμε ότι αυτά που βλέπουμε σήμερα ισχύουν και ο Μητσοτάκης έχει ένα ποσοστό περίπου το 30% και δεν κάνει αυτοδυναμία, κάπου θα πρέπει να απευθυνθεί. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι, στα δεξιά του έχει κόμματα με τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει χωριό. Από την άλλη πλευρά, αυτό που με ρώτησες, φυσικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή η ιστορία της μεγάλης παράταξης αριστεράς, κεντροαριστεράς, προοδευτικής, όπως δεν ξέρω πώς μπορούμε να την πούμε, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοιο πράγμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει το πάνω χέρι και θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει και αυτό. Γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα, βουλευτές 31, κάτω από 31, αξιωματική αντιπολίτευση, μικρή σημασία έχουν. Νομίζω το ξέρουν και στο ΠΑΣΟΚ αυτό. Σημασία έχει στο ΠΑΣΟΚ αν μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, το χαμένο αυτό κόσμο, τον απελπισμένο, τον απογοητευμένο. Γιατί εγώ διαφωνώ ότι αυτά που γίνονται τώρα εκεί είναι αποθητικά, δεν ενδιαφέρουν. Ο κόσμος που ακολουθούσε τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το 23
μέχρι και το 18%. Είναι πολλής κόσμος, δεν είναι λίγος. Σύμφωνο. Είναι πολλής ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα γεγονότα και έχει διάφορα συναισθήματα και πιθανότατα θα πάει στο σπίτι του, θα κάνει αποκλή. Και δεν έχει πάει πουθενά αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάει πουθενά. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να απευθυνθεί, αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί προς αυτόν τον κόσμο, εκεί πρέπει να εστιάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψή μου. Γιατί μπορεί, διαβάζω διάφορες απόψεις και δημοσκόπων που λένε σήμερα τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης έρχεται και διάφορα τέτοια. Ναι. Κατά την εκτίμησή μου αυτά όλα εκφράζουν επιθυμίες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο χώρο της αριστεράς που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε πού θα καταλήξει. Άστε. Γιάννη, πριν πεις το σχολείο σου για την επόμενη μέρα, η διαδικασία που θα εκπέσει από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είναι μια ηλεκτροτραγωδία σε συνέχεια όσων έχουμε δει. Διότι δεν υπάρχει προηγούμενο να έχουμε βουλευτές που να λένε εμείς είμαστε με άλλο κόμμα. Το λένε. Δηλαδή πάνε στις συγκεντρώσεις, το λένε. Έχουμε φύγει. Μάλιστα, έχει φύγει και μια βουλεύτρια, κυρία Πούλη, νομίζω έφυγε και τυπικά. Είπε: έχω πάρει τεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάρει απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν μπαίνω στην κοινοβουλευτική ομάδα, διότι δεν ξέρω. Γιατί για να μην πάρω την ευθύνη τη απώλεια, ότι έριξα το κόμμα από την αξιωματική την πολίτευση, να πάρουν οι άλλοι την ευθύνη να με διαγράψουν. Αυτό είναι ένα τακτικισμό απολύτικο, αστείο και πέρα από κάθε είδου διοντολογία. Και αυτός νομίζω είναι ένα από τα πολλά απίστευτα και πρωτοφανή που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Όπως και αυτά της Παρασκευής και όλου του τελευταίου ενός χρόνου. Ναι, αλλά λένε ότι εμείς δεν επιστρέφουμε τις έδρες γιατί αντίθετα από αυτό που έκανε η αριστερά, εμάς μας διώξανε. Δεν φύγαμε. Άμα μας διώξανε, φύγε όμως. Και επίσης ότι επί της ουσίας το ίδιο πράγμα είναι, γιατί κάποιοι κρατάνε το κόμμα και άλλοι λένε ότι μας διώξανε. Mm. Δηλαδή, οι ίδιοι που λέγανε, καλά, υπάρχει πλήρης αναντιστοιχεία λόγων και έργων, οι ίδιοι που κατηγορούσαν τη Νέα Αριστερά για αποστάτηση, τώρα λένε έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Εντάξει, αυτά είναι ίδιοι. Ο κύριος Κασελάκης ένα χρόνο πριν, 12 του έλεγε να, και μάλιστα να δίνουν και τους μισθούς σε κοινοφελή ιδρύματα, λέει ο κύριος Κασελάκης. Το θέμα όμως αυτό, νομίζω η αναντιστοιχεία αυτή είναι δευτερεύουσα. Εδώ έχουμε το πρωτοφανές φαινόμενο να λένε βουλευτές, εγώ με άλλο κόμμα. Συνεδριάζουμε άλλο κόμμα, το ξέρουμε ότι είναι άλλο κόμμα, και να μην φεύγουν από το κόμμα για να μην πάρουν την ευθύνη αυτού που έχουν κάνει. Ναι. Τυπικά. Δηλαδή τώρα έχει αρχίσει το θέατρο. Είναι συμπιλίδη του ΣΥΡΙΖΑ που το θέατρο του παραλόγου. Συμπιλίδη όμως την πήρε την ευθύνη. Βέβαια. Και με κόστος μεγάλο. Θυμόμαστε εκεί που ξυλώναν τις ταμπέλες του στα γραφεία του, τις αποδοκιμασίες, τη βία. Αλλά εδώ έχουμε μια ακόμα πτυχία αυτού του φαινομένου του reality που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πτυχή, ένα ακόμα βήμα απαξίωσης αυτού του χώρου. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό πρόβλημα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα Κασελάκη. Αυτή η γενική απαξίωση, η απώλεια της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας, παρά η ίδια η διάσπαση. Τα κόμματα μπορεί να διασπαστούν, μπορεί να υποστούν σοβαρές κρίσεις και να συρρυκνωθούν. Έχουμε και παραδείγματα του. Το ΚΚΕ παλιά έχει συρρυκνωθεί και τα κατάφερε. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ ξαναγεννιέται από τις τάχτες του τώρα. Αλλά αν δεν σε θεωρούν οι άλλοι σοβαρό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μετά, όποιες κινήσεις, όποιες τακτικές και να υιοθετήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σοβαρότητα, Γιάννη. Δεν επενδύει στη σοβαρότητα ο Κασελάκης. Νομίζω το αντίθετο ακριβώς επιδιώκει. Θα φανεί. Ίσα-ίσα, αυτά που περιέγραψε εσύ ευνοούν τον Κασελάκη. Αλλιώς, πού θα απευθυνθεί ο Κασελάκης? Στους αριστερούς, στους συνειδητούς αριστερούς? Όχι, βέβαια. Όλο αυτό το reality που παρακολουθούμε ευνοεί τον Κασελάκη. Εν την ημέτρο, θα λέγαμε. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κασελάκης αύριο το πρωί θα φτιάξει ένα κόμμα που θα πετάει. Αλλά αν έχει μία ελπίδα ο Κασελάκης, πάνω σε αυτό παίζει. Όλο αυτό το χρόνο που παίζει, παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτό παίζει ο Κασελάκης. Είναι πολύ περιορισμένη εμβέλεια. Τώρα μιλάμε ένα κόμμα που ήταν μεγάλο. Δεν έχει καμία ελπίδα ο Κασελάκης να απευθυνθεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ούτε καν της κεντροαριστεράς. Στους κόρκους, στους οφόρους θα απευθυνθεί, σε αυτούς που γοητεύονται από την εικόνα. Θα τα δούμε όλα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.